Αξέχαστο θα μείνει το γαμήλιο γλέντι στην περιοχή της Μεσαράς, καθώς μετά το γαμοπύλαφο, το άφθονο φαγητό και τις ευχές στο νεόνυφο ζευγάρι, δεκάδες καλεσμένοι παρουσίασαν συμπτώματα τροφικής δηλητηρίασης, με τους ίδιους να σχηματίζουν ουρές στο κέντρο υγείας Μυρών τα ξημερώματα της Δευτέρας. Εχθές το πρωί ήρθαν οι περισσότεροι, ήρθαν γύρω στα 30-40 άτομα, τα οποία ήταν όλα από γάμο. Και εντάξει, τους αντιμετωπίσαμε, τους συνεφέραμε και τους στείλαμε κατοίκον. Οπότε γέμισαν τα ΤΕΠ. Τα ΤΕΠ, τα ιατρεία, όπου βρίσκαμε τους βάζαμε. Μπορεί να ήταν από μήγα, αν τα αντικριστά μείνανε πολλή ώρα πάνω και είχαν κρυώσει. Παλιά συνέβαινε πολύ συχνά στους γάμους. Τώρα δεν είναι σωστό να συμβαίνει τώρα. Παλιά τρέχαν όλη η τουαλέτα. Αξέχαστο θα μείνει ο γάμος, ε. Ναι. Τρεις μέρες. Από το γαμήλιο Γκλέντι και τις στιγμές χαράς, 40 περίπου καλεσμένοι κατέληξαν στο κέντρο υγείας Μυρών, όπου γέμισαν τα επίγοντα, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να νοσηλευτούν, ενώ ακόμη και σήμερα το πρωί, νεαρά άτομα τα οποία ήταν καλεσμένα στο γάμο, μετέβησαν στο κέντρο υγείας, ζητώντας βοήθεια. Περιπατητικοί ερχόντουσαν. Ναι. Απλά είχαν πολλές διάρειες, εμετούς, οπότε έπρεπε να τους αντιμετωπίσω. Είχαν πόνο στην κοιλιά, εννοείται πως θα έχουν πόνο στην κοιλιά. Όλοι ανέφεραν το ίδιο πράγμα, ότι βρισκόντουσαν στον ίδιο γάμο όλοι. Ναι, ήρθαν και τα 5-6 νεαρά άτομα ήρθαν σήμερα το πρωί. Εντάξει, αντιμετωπίστηκαν και αυτοί και έφυγαν. Έχουν ήδη φύγει από τα επίγοντα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γάμος έγινε σε περιοχή του Δήμου Φεστού και ήταν πολυπληθής, ενώ τα συμπτώματα που ανέφεραν δεκάδες καλεσμένοι ήταν έμετος και διάρρεια. Είναι πάρα πολύ κακό. Δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μεγαλύτερη προσοχή, μεγαλύτερη. Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής, αυτά. Εσείς έχει πάει σε γάμο και ένα. Όχι, δεν μου έχει τύχει τέτοια πράγματα, όχι. Ευτυχώς δηλαδή δεν μου έχει τύχει. Ότι όποιος ασχολείται με την εστίαση και όποιος έχει, δηλαδή όποιος κάνει αυτό το ελεύθερο επάγγελμα της εστίασης, άσχετα αν είναι μεγάλο ή μικρό κέντρο ή ένα μικρό ταβερνάκι, το καλό είναι να παίρνει όλα τα μέτρα που έχουν σχέση με την υγεία. Δεν μου έχει τύχει μέχρι τώρα στη ζωή μου και εύχομαι να μην μου τύχει κιόλας. Ούτε προσωπικά ούτε σε άλλους. Για το περιστατικό ενημερώσαμε την αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Κρήτης, η οποία αναμένει επίσημη ενημέρωση από τον ΕΟΔΗ, όπως και το επιδημιολογικό δελτίο, προκειμένου να προβεί σε ελέγχους σε συγκεκριμένη επιχείρηση.